Καλημέρα, είμαι Χίτο Γλου Γιώργος, πρόεδρος του Μουνιστικού του Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε Χίτο Γλου, και είμαι λίγο ακόμα. Πόσα φορτηγά, ποια δύναμη, τι είναι αυτό που ζητάτε? Φέραμε γύρω στα 70 φορτηγά, 100, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Και ζητάμε ένα ψήφισμα που χρησιμοποιήσαμε από κοινού όλοι οι Μελισσοκόμοι πανελληνίως, να το καταθέσουμε στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό, ο οποίος μπορούμε να μας βοηθήσει. Το πρόβλημα στην Μελισσοκομεία είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να εφαρμόσουν απλά νομοθετικά μέτρα. Θέλουμε ισοζύγιο μελιού μαζί με την γεροσκοπική ανάλυση. Νοθεύουν τα μέλια, πάνε στα δικαστήρια και αθώνονται. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει νομοθεσία, δεν υπάρχει νομοθετημένη μέθοδος ελέγχου. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε σαν δάση. Στα 10 η ώρα το βράδυ, μέχρι 10 η ώρα το πρωί, μας επιτρέπουν να δουλέψουμε. Μετά μας λέει απαγορεύεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν έχει 200, 300, 500 μελίσια, δεν γίνεται να δουλέψει μέχρι τις 10 η ώρα. Είναι ανέφικτα και αναδεικτικά αυτά που λέει η κυβέρνηση. Mm-hmm.